Dear Diary, I'm in love. Dear Diary, life is wonderful now. Oh, I can be so much more. Είναι μια υπέροχη πρωταγωνίστρια, μια ηθοποιός που πραγματικά ποίησε ήθος και συνεχίζει να το κάνει πάνω από 50 χρόνια. Ατίθαση ήταν από μικρή, γιατί κατέβηκε τις σκάλες στο θέατρο τέχνης με ένα έντονο κραγιόν, ενώ ήξερε ότι ο Κάρολος Κούν μπορεί να εκνευριζόταν. Αλλά τι σημασία έχει αυτό, όταν έχεις ένα ταμπεραμέντο το οποίο είναι πολύ ισχυρό, πας τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως θες, ακόμα κι αν είσαι τόσο άγουρη και τόσο μικρή όσο ήταν τότε η Ρένη Πιττακή. Και κραγιόν έντονο και πορτοκαλί φόρεμα έντονο και μαυρισμένη και θερασίτατη, διότι δήλωσα στις εξετάσεις ότι, ξέρετε, έδινε και στο πανεπιστήμιο και δεν είμαι τόσο προετοιμασμένη, δεν έχω μονόλογο. Ούχο δηλαδή, σε σχέση με την κατάσταση του θεάτρου τέχνης. Προσπάθησαν να με ειδοποιήσουν εκεί στο φουαγέ, αλλά ήταν αργά πια. Τέλος πάντων, αποτέλεσμα είναι ότι ο Κάρολος Κούν έκανε αυτό που ήθελε και διάλεγε αυτούς που ήθελε. Ήταν απόλυτα υποκειμενικός και εκεί επάνω ποντάριζε, ποντάριζε. Πετύχαινε, δεν πετύχαινε, αλλά ποντάριζε στα χίλια. Αυτό το ανθρώπους. Που έκανες εσύ ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την αφθάδεια της νιώτης ή ήταν δομικό στοιχείο του χαρακτήρα σου? Όχι, αυτή είμαι. Ήταν η μυψευσία στο εγώ είμαι αυτή. Δεν θα υποκριθώ τώρα κάτι άλλο από αυτό που είμαι, θα έρθω με αυτό που έχω, με αυτό που είμαι. Προερχόσουν από ένα σπίτι αστικό, με έναν πατέρα στρατιωτικό, οπότε στρατιωτικό, οι κανόνες αλλά ήταν... και καλλιτέχνη πρέπει να πω και γι' αυτό το λόγο ήταν... ήθελε να είναι ζωγράφος, ο άνθρωπος μπορεί να έγινε στρατιωτικός από ανάγκη και έπνιξε αυτό το καταπληκτικό ταλέντο που είχε στη ζωγραφική, γιατί είχε καταπληκτικό ταλέντο στη ζωγραφική, στο σχέδιο. Μπορεί να το έπνιξε, αλλά μπορούσε να καταλάβει τη δική μου τάση στο θέατρο, μπορεί να μην τους άρεσε, να λέγανε όχι, πήγαινε παράλληλα με το πανεπιστήμιο, τέλειωσε και το πανεπιστήμιο. Και... αλλά τελικά δεν ήταν αγροί και δεν ήταν βίαιοι, όπως ήταν πολλοί άλλοι γονείς στην εποχή εκείνη την εποχή που οι γονείς δεν σπρώχναν τα παιδιά τους προς το θέατρο ή προς την τηλεόραση. Δεν υπήρχε και τηλεόραση. Το αντίθετο μάλιστα. Στην τάξη μου, μόνο εγώ και μια άλλη συμμαθήτριά μου είμαστε εκεί εν γνώση των γονιών μας. Όλοι οι άλλοι ήταν οι κρυφά, οι τσακωμένοι. Πόσο πάρα πολύ σε καθόρισε ο Κάρολος και όλη αυτή η διαδρομή, γιατί εκεί δημιουργήθηκε μια αληθινή οικογένεια. Και παρά το γεγονός ότι σας έλεγε να μην ερωτευτείτε μέσα στο θέατρο, να μην δημιουργήσετε σχέσεις, και ερωτευτήκατε και εσύ παντρεύτηκες τον Μίμη Κουγιουμτζή και μεταξύ σας αναπτύξατε δεσμούς οι οποίοι νομίζω πια ίσως να μην ξαναδημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια σε θεατρικές στέγες. Ασφαλώς, ήταν εποχές και συνθήκες. Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτές οι απαγορεύσεις και αυτά τα όρια εντείνουν πάρα πολύ τα πάθη και τους έρωτες. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια γύρω σε αυτή την ένταση ανάμεσα στους νέους. Εγώ δεν την βλέπω ένταση ερωτική. Όχι ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ερωτεύονται λίγο, πώς θα ήταν δυνατόν, αλλά δεν βλέπω αυτή τη σπίθα όταν υπάρχει κάτι απαγορευτικό, είτε από τις οικογένειες, είτε από το περιβάλλον. Εντείνονται, υποδαβλίζονται τα πάθη και οι ερώτες. Οπότε εκεί τα όρια που προσπάθησε να βάλει δημιούργησαν σπίθες, φωτιές και ακόμα πιο έντονες σχέσεις. Ναι, καταστάσεις και η ίδια η δημιουργία είχε αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή της έντασης. Δεν υπήρχαν αυτοί οι όροι της μιας ευγένειας που λέμε σήμερα, που υπάρχει πάντα στους σκηνοθέτες, πρέπει να υπάρχουν κάποια ώρα. Υπήρχε μια συγκρουσιακή κατάσταση μέσα στην πρόβα, στη δημιουργία. Υπήρχε συγκρουσιακή κατάσταση, εντάσεις. Τα ξέρουμε και τα έχουμε ακούσει πια και τα έχω δει. Ναι. Ότι εξαφανιζόταν από ποτήρια, τραπέζια, τα σάκια. Τα σάκια, ιδίως τα σάκια, γεμάτα τα σάκια πάνω στην πρόβα. Πότε θα φάμε? Σε μισή ώρεστα. Δόξα τω Θεώ, δεν σου βγει όρεξη. Έχει όρεξη και για κάπνες. Βρήκα την πίπα του πατέρα. Αυτό ήταν. Τώρα που ο Όσβαλτ κατέβηκε καπνίζοντας, ήταν σαν να έβλεπα του πατέρα. Ολοζόταν μπροστά μου. Αλήθεια. Μα τι είναι αυτό που λέτε, ο Όσβαλτ μοιάζει σε μένα. Ναι. Αλλά κάτι, δεν ξέρω. Η έκφραση στο στόμα, κάτι στα χείλη του. Είναι ολόκληρος ο Άβη, τουλάχιστον τώρα που καπνίζει. Διαφωνώ τελείως. Το στόμα του Όσβαλτ έχει κάτι το ιερατικό. Έτσι νομίζω. Σωστά. Πολλοί από τους συναδέλφους μου έχουν ανάλογη την έκφραση. Να βγάλει αυτό το πράγμα από το στόμα σου, παιδί μου, δεν θέλω καπνούς εδώ μέσα. Ευχαριστώ, μητέρα. Ήθελα μονάχα να το δοκιμάσω, γιατί μία φορά όταν ήμουν παιδί, κάπνισα με αυτό. Εσύ? Ναι. Ήμουν πολύ μικρός, θυμάμαι. Ανέβηκα στο δωμάτιο του πατέρα. Ήταν ευδιάθετος και είχε όρεξη αστεία. Αποκλείεται, είσαι πολύ μικρός για να το θυμάσαι. Θυμάμαι και πολύ καλά, μάλιστα. Με πήρε στην αγκαλιά του και μου έδωσε να καπνίσω. Κάπνισε, αγόρι μου, μου είπε. Τράβα μια γερή ρουφήξη, αγόρι μου! Πώς εσύ στην επόμενη εποχή, μετά Κούν, στάθηκες, δυσκολεύτηκες, είχες κάποιες παραμέτρους οι οποίες εξέλιψαν? Όταν βγήκα πια έξω, ναι, στο εξωθέατρο, ήταν άλλες πια εποχές. Είχε περάσει καιρός. Είχαν κυλήσει δεκαετίες, ο Κούν είχε λείψει. Μετά έμεινα αρκετά χρόνια και με τους επιγόνους, όπως ονομάζω, και τους συνοδοιπόρους, Δεζάνη και Κουγιουμτζή. Ήδη τότε είχε αρχίσει να υπάρχει μια ανησυχία και μια αναζήτηση για άλλα πράγματα και τότε άρχισα να κάνω αυτές τις εξόδους, τις περιστασιακές εξόδους. Εξορμήσεις προς τα έξω, είτε ήταν αυτό το φεστιβάλ Πάτρας τότε με την Ισμήνη, είτε ήταν η συνεργασία με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό στον Άμλετ, κάτι τέτοια. Και είτε ξαφνικά στο πάρκ, να βρίσκεται η Πιττακή στο πάρκ, σφαίρες πάνω από τον Broadway, καλοκαιριάτικα. Τρομερή έκπληξη. Οπότε προσαρμοζόμουν, είχα μια προσαρμοστικότητα. Ήμουν και παιδί αξιωματικού που άλλαζε σχολεία και... Σχολεία, πόλεις, φίλους. Οπότε, ναι, προσπαθούσα να προσαρμόζομαι στις άλλες καταστάσεις πια. Ρένη, το θέατρο τι έχει αποτελέσει τελικά, τι μέρος της ζωής σου έχει πάρει? Ξέρεις πολύ καλά ότι είναι κυρίαρχο κομμάτι της ζωής μου. ότι το διάλεξα γιατί ακριβώς επειδή ήμουνα ένα παιδί εσωστρεφές και ντροπαλό, το διάλεξα σαν ένα βήμα, σαν ένα χώρο που μπορούσα να ζήσω πράγματα που δεν μπορούσα σαν ντροπαλό παιδί να τα ζήσω. Δηλαδή, ακραίες καταστάσεις, εγκλήματα, δολοφονίες, έρωτες καταραμένους. Δηλαδή όλα αυτά, ένα τυχοδιοκτισμό και ένα θράσος που δεν το είχα σαν παιδί, σαν πρόσωπο, έβρισκα ένα πεδίο που μπορούσα να εκφράσω αυτές τις τάσεις. Αυτό πώς το εξηγείς? Ξέρεις, πολλοί ηθοποιοί μου λένε το συγκεκριμένο στοιχείο, ότι ήταν εσωστρεφή και κλειστά παιδιά, πολύ ντροπαλά και τελικά επέλεξαν έναν δρόμο τόσο κόντρα. Αυτόν της έκθεσης, της έκφρασης, της έκφρασης αυτά. Θυμάμαι, το είχε πει και η Βίβιαν Άντερσον, νομίζω, όταν είχε έρθει και εδώ τότε, που είχε έρθει, είχε δει στον ήχο του όπλου. Της Λούλας Αναγνωστάκη. Και είχε πει τότε και εκείνη ότι ναι, ήμουν ένα ντροπαλό παιδί που βρήκα ένα χώρο έκφρασης και εκτόνωσης αυτών των εντάσεων. Δηλαδή βρίσκεσαι πια σε άλλους τόπους, σε άλλες κρίσιμες πια συγκρουσιακές καταστάσεις, ακραίες καταστάσεις, που σου λες, να τις αποφεύγω, δεν μπορώ να τις αντέξω, αλλά μπορώ να τις εκφράσω, μπορώ να τις νιώσω, να τις φανταστώ και να τις εκφράσω. Έλεν, αν όλα αυτά έχουν σαν σκοπό να με ευνηδιάσουν, να με ευνηδιάσουν, να με επαναφέρουν στο παρελθόν, τότε σε παρακαλώ να το ξανασκεφτείς. Ναι. Η θέση σας έκανε επιφυλακτικό. Και το γεγονός ότι ήμουν μια γυναίκα που εγκατέλειψε τον άντρα της. Τέτοιες αδίστακτες γυναίκες πρέπει κανείς να τις κρατάει σε απόσταση. Κύριε Άννα, αυτά που λέτε είναι φοβερές υπερβολές. Καλά, καλά. Ας είναι. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι πως όταν κρίνετε τη συζυγική μου ζωή, στηριζόσαστε αποκλειστικά στα λόγια του κόσμου. Ωραία. Και τι σημασία έχει αυτό τώρα? Τώρα θέλω να σας πω την αλήθεια, Μάντερς. Ορκίστηκα ότι μια μέρα θα σας την πω. Και μόνο σε εσάς θα την πω. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι πως ο άντρας μου πέθανε χωρίς να έχει αλλάξει ποτέ τον έκκλητο τρόπο της ζωής του. Έχει αποδειχτεί ότι οι νέοι και ταλαντούχοι σκηνοθέτες σε εσάς, της παλαιάς γενιάς ηθοποιούς, σας κινητοποιούν. Και θέλω να σταθούμε λίγο και να κάνουμε μία στάση στην τελευταία παράσταση, της οποίας τη σκηνοθετική οδήγηση είχε ο Δημήτρης Καρατζάς, τους Βρικόλεκες του Ήψεν. Έχεις εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον Καρατζά, για την νεότερη γενιά σκηνοθετών, όπως είναι και η Ευαγγελάτου. Πιστεύεις, δίνεις χώρο και μαθαίνω ότι είσαι και πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Ακούς. Και συνεργάτης μαθητής, όχι μαθητής υποτακτικό, συνεργάτης μαθητής, γιατί και οι νεότεροι σκηνοθέτες, όπως και εδώ στους Βρικόλεκες, κάναμε αυτοσχεδιασμούς στις πρόβες. Και ο σκηνοθέτης έπαιρνε από αυτούς τους αυτοσχεδιασμούς πράγματα τα οποία χρησιμοποιούσαμε στην παράσταση. Άρα είσαι συνδημιουργός και συνομιλητής, δεν είσαι ένας μαθητής που λέμε μάλιστα αυτό και όχι άλλο, ό,τι είπατε. Μια υπέροχη ομάδα και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Εύχομαι να συνεχίσει και του χρόνου για κάποιες παραστάσεις. Μακάρι να γινόταν αυτό. Τι σου έχει απομείνει μέσα σου βουτώντας σε αυτό το υπέροχο έργο? Αν δηλαδή κάτι κρατούσες, αν σε κάτι άλλαξες, ποιο είναι αυτό? Αυτό που συζητήθηκε και αυτό που ανακάλυψα, γιατί δεν το είχα τόσο εστιάσει, βλέπω τις παλιότερες παραστάσεις, είναι η χαρά της ζωής. Σε ένα τέτοιο έργο, σαν τους Βρικόλεκες, με αυτή την τραγωδία στη μητέρα που είναι ένας Βρικόλεκας, διότι παρά τις προοδευτικές της ιδέες πια, τις φωτισμένες της ιδέες, σαν άτομο δεν μπορεί οργανικά να τις ξεπεράσει στη συμπεριφορά της και να ξεπεράσει τις παλιές αντιλήψεις και να, στο τέλος το πετυχαίνει χάρη, χάρη στο γιο της, που γίνεται οδηγός της σε αυτή την έξοδο, έτσι όπως έγινε στην παράσταση τη δικιά μας, προς το φως. Δηλαδή η ζωή δεν νοείται χωρίς μια δημιουργικότητα, μια ζωντάνια. Δεν είναι κάτι που αν είναι μόνο καθήκον, μόνο υποχρέωση, μόνο αρχές και νόμοι, όπως είναι αυτοί οι νόμοι που διέπουν τους βρικόλικες, δηλαδή μια πατριαρχική κοινωνία, η οποία υπογορεύει τους νόμους της συμπεριφοράς, τους νόμους και καταστρέφει τους ανθρώπους. Κατά βάθος όμως, Πάστορα Μαύρης, πιστεύω πως όλοι μας είμαστε βρικόλικες. Οι απαρχαιωμένες ιδέες όλων των ειδών είναι νεκρές αντιλήψεις, δεν έχουν καμιά ζωή. Ωστόσο, ριζώνουν βαθιά μέσα μας και μας εξουσιάζουν. Μόλις ανοίξω μια εφημερίδα και αρχίζω να διαβάζω, βλέπω βρικόλακες να τριγυρνούν ανάμεσα στις γραμμές. Είναι παντού. Απλώνονται. Σαν τους κόπους της άμμου. Και έπειτα όλοι μας, χωρίς καμιά εξαίρεση, φοβόμαστε τόσο πολύ το φως. Εσύ, στη ζωή σου, και την επαγγελματική και την προσωπική, έχεις καμιά φορά δοκιμαστεί από βρικόλακες? Έχεις τους δικούς σου? Μα βέβαια, όλοι μας έχουμε τους βρικόλακες μας. Τους προσωπικούς μας βρικόλακες, εντάξει, μιλώς εκεί βρικόλακες. Και, εντάξει, και βρικόλακες που κυκλοφορούν παντού. Που υπάρχουν παντού. Αυτό που λέει η κυρία Άλλη είναι οι απαρχαιωμένες ιδέες, οι παλιές αντιλήψεις. Δεν μπορεί τώρα να είσαι στον 21ο αιώνα και να βλέπεις ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μετά από ένα πόλεμο και μετά από ένα εμφύλιο, να βλέπει να αναζωπυρώνεται ο ναζισμός και ο φασισμός παντού. Ένας βρικόλακας πάνω από την Ευρώπη, ένα φάντασμα. Άρα δεν υπάρχουν βρικόλακες, υπάρχουν και οι δικοί μας, οι μέσα μας και οι γύρω μας. Έναν δικό σου εσωτερικό θες να μοιραστείς μαζί μας? Κάτι που σε κυνηγάει, που έρχεται και ξαναέρχεται. Είναι κάποια γεγονότα, κάποιες απώλειες και σαν νεότατη που έχασα τη μητέρα μου και μέσα συνθήκη άγρια, φαίνομαι και από εκεί ύστερα και κάποια άλλα σημεία που ήταν δυσάρεστα. Άρα είναι οι απώλειες, έτσι γενικά ας το θέσουμε, με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι νομίζω όλοι, είτε σε μικρότερη είτε σε μεγαλύτερη ηλικία. Θέλω να μου πεις πώς έχεις αντιμετωπίσει τις απώλειες και τι δύναμη σου έχουν δώσει για το αύριο. Νομίζω ότι είναι μια πληγή που μετά μετατρέπεται σε τρομερή δύναμη. Εγώ στην καθοριστική απώλεια της μητέρας μου βρέθηκα όχι το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ με αντικατέστησε η Μάγελη Λιμπερπούλου. Φόρεσε μαύρα και πλερέζα. Και βγήκε στο τέλος της παράστασης του «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» ως κυρία Πόνζα και είπε τις φράσεις που λέω εγώ. Την επόμενη βραδιά φόρεσα εγώ τα μαύρα και την πλερέζα και βγήκα να πω ότι ξέρετε, μη θέλετε να μάθετε τίποτα. Πρόκειται για ένα δυστύχημα που πρέπει να μείνει μυστικό για να μπορέσει ο χρόνος να επουλώσει τις πληγές. Σκέψου λοιπόν, τι φράση είπα, ακριβώς είχε συμβεί αυτό την προηγούμενη μέρα για μένα. Το είπα δηλαδή στη σκηνή αυτό. Και είναι σαν ένα ξόρκι. Έτσι. Αυτό. Δηλαδή με κράτησε. Όχι ότι δεν βγήκε ο πόνος και η απώλεια μέσα από εφιάλτες, αργότερα πολύ άρχισαν να αναδύονται και να βγαίνουν. Από την άλλη μεριά όμως είχε προχωρήσει. Και μέσα από το θέατρο. Πάντα μέσα από τους ρόλους. Παρακολουθείς πολύ στενά τη νέα γενιά ηθοποιών? Όσο μπορώ, γιατί πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια παίζοντας δεν μπορώ να παρακολουθήσω όσο θα ήθελα. Πηγαίνεις όμως. Σε βλέπω τακτικά, δηλαδή οργανώνεις το πρόγραμμά σου. Όπου μπορώ, θέλω. Θέλω γιατί χαίρομαι όταν βλέπω νεότερα πλάσματα να ανθίζουν, να λάμπουν. Στην τραπεζαρία κατάλαβα για πρώτη φορά αυτό που έγινε. ήθελα να πάρω κάτι και η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Και άκουσα την υπηρέτριά μας που ερχόταν από τον κήπο. Αμέσως μετά άκουσα και τον άλλον. Της ψιθύρισε κάτι σιγανά και άκουσα. Ακόμα ακούω τη φωνή να τυχεί στα αυτιά μου τόσο κεντευτικά αλλά και τόσο γελία. Άκουσα την υπηρέτριά μας να ψιθυρίζει. Αφήστε με, κύριε Άγιε. Αφήστε με. Σας παρακαλώ. Φοβερή απερισκεψία. Γιατί κυρία μου, για απερισκεψία ενώ το πιστέψτε με. Γρήγορα κατάλαβα τι έγινε. Ο λοχαγός την έφερε στα νερά του και αυτή η σχέση είχε συνέπειες. Πας τώρα, μαντές. Τότε υποσχέθηκα στον εαυτό μου να βάλω ένα τέλος. Τότε είναι που έστειλε μακριά τον Όσβαλντ. Είχε κλείσει τα 7. Έκανε συνεχώς ερωτήσεις όπως κάνουν όλα τα παιδιά. Μου φαινόταν πως ο αέρας στο σπίτι ήταν δηλητηριασμένος. Αυτός είναι ο λόγος που τον έστειλε μακριά μέχρι που πέθανε ο πατέρας του. Αν κάποιος απευθυνθεί σε σένα και σε ρωτήσει ότι κυρία Πιττακή, τι θέλετε να μου πείτε για να το έχω ως οδηγό για την τέχνη που επιλέγω, ποιο θα προέτασες ως καμία συμβουλή σε κανέναν. Όχι συμβουλές. Ξέρει ο καθένας πού θα βρει, γιατί ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα, το δικό του τρόπο. Δεν είναι ένα τσιτάτο που θα πω σε κάποιον. Υγεία, δύναμη και μπρος. Δηλαδή σε αυτό που πιστεύεις. Μα όλους το είναι. Όσο μπορείς. Αυτό που έκανες εσύ δηλαδή. Ναι, εγώ το έκανα. Ο άλλος μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Δεν μπορώ να του πω τον τρόπο που το έκανα εγώ. Μπορεί να βγει η δική του προσωπικότητα. Το δικό του ταλέντο, η δική του φαντασία. Να βγει κάτι που εγώ θα πω, θα οδηγήσω. Βλέποντας όλη αυτή τη διαδρομή ζωής και τέχνης, θα διόρθωνες κάτι? Δεν ξέρω τι. Νιώθω ότι είσαι πολύ γεμάτη και ότι έχεις πάει τη ζωή σου όπως την ήθελες. Είναι, με έναν τρόπο. Υπάρχουν φάσεις, όπως λέμε, και η χαρά της ζωής πότε χάνεται, πότε βρίσκεται, ανάλογα. Δεν είναι κάτι που το έχεις στην τσέπη και προχωράς, ή τις όποιες πεποιθήσεις σου, τις όποιες ικανότητές σου. Πράγματα είναι ρευστά. Οπότε εκεί πέρα μαχόμαστε. Παίζονται τα πράγματα, ναι, παίζονται τα πράγματα. Μπορώ να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αυτό το αν έτσι και όχι αλλιώς, νομίζω ότι είναι μάταιο. Θα συμφωνήσω. Η Ρένη Πιττακή λοιπόν είναι αυτό, τα 50 συν χρόνια, ό,τι ακριβώς παρήγαγες, που αν εμένα με έβαζε κάποιος να δώσω ένα τίτλο, θα έλεγα υψηλής λεπτότητας στην υποκριτική τέχνη και μία βαθύτατη ευγένεια σε επίπεδο προσωπικό. Στεπανιδίν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Σας αγαπάμε πολύ. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.